Θα τη στρέψω το λαρίκι, είπα! Όχι, Στέλλα, βλέπεις το νιάτα σου. Πού είμαστε, τι ώρα είναι? Πάμε να φύγουμε, πώς θα σηκώθουμε για δουλειά? Θα δουλεύουμε αύριο. Είμαστε κλειστά λογοπαίλτους. Το παλικάρι, παιδιά, στο χώρο το ξέρουμε. Στελίτσα, σώχεται. Σκοπιάσει, τα μηχάκια μου την περιμένει. Τι γίνεται, κορίτσια? Περάσατε καλά, διασκεδάσατε? Τέτοια διασκέδαση χρόνια είχα. Γεια στα χέρια σου, Στελίτσα μου. Η φούστα σου έκανε θράψη απόψη. Είχα μεγάλη αγορά. Ήθελα να τις κατατροπώσω όλες. Ποιες, αν επιτρέπετε? Όλες αυτές που είχαν βάλει στο μάτι τόσο καιρό τον Νίκο. Με να ανησυχείς, τις κατατρόπωσες. Τον έφαγα. Με προκαλεί, θα του βουτήξω. Πάμε να φύγουμε, ξημέρωσε. Α, Στελίτσα μου, αύριο μεθαύριο θα έρθω να κοιτάξω να θέλω να ράψω ένα παλτό. Δικούλα μου, εγώ φεύγω για Ελλάδα. Φεύγεις, για πόσο? Μπορεί και για πάντα. Πότε, πότε φεύγεις? Την άλλη εβδομάδα, στις 27. Ας το καλό, στις 29, πω κι εγώ Ελλάδα. Πάω να γνωρίσω την οικογένεια του Νίκου. Κρίμα να μην το ξέρω. Θα κανονίζαμε να ταξιδέψουμε μαζί. Κρίμα, ρε. Μου στεναχωρήθηκα τώρα. Μα δεν μιλάς κι εσύ. Βίκυ. Sorry, με φωνάζει η αγάπη μου. Ψυχραιμία. Φανεζεγέτης. Πάμε να φύγουμε, σε εικετεύω. Πάμε, γιατί θα τον κάνω το φόνο. Φεύγετε. Καληνύχτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά και σε εσένα, τα Στέφανα. Γλίτσα, κάνε μου μια χάρη. Αποκλείεται, εγώ χέρι πάνω τους δεν απλώνω. Όχι, βρε ηλίθεια. Να μου κάνεις μια φωτογραφία μαζί του, χωρίς αυτή. Χωρίς αυτή, ναι. Τρέχα τώρα που είναι μόνος του. Γεια χαρά, παιδιά. Καληνύχτα. Νίκο! Πατέρι μου, ο Νοέντης Ουρανής, αγιαστείτε το θέλημά σου, αγιαστείτε βασιλεία σου, το όνομά σου. Α, ναι. Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το γέννημά σου, ελθέτε πάλι το όνομά σου. Αλλά ρίσε η μάς από του πονηρού, αμήν. Γιατί επενεύεις? Καλά έκανε ο άνθρωπος, να φάμε κάποια στιγμή. Ξεροσταλιάσαμε. Λικούργο μου, παιδιά μου, έχω να σας ανακοινώσω κάτι πολύ ευχάριστο. Παντρεύεται Σωτήρη. Μην κόψεις μαλακίες, ρε μικρέ. Σωτήρη, σιλάς, τι κουβέντες είναι αυτές? Ελάτε, παιδιά, σας παρακαλώ. Και επανέρχομαι στο πολύ ευχάριστο. Πες μας, τι είναι? Έρχεται η Βίκη. Ποια είναι η Βίκη? Η νύφη μας. Τι εννοείς έρχεται? Την άλλη εβδομάδα. Έρχεται πρώτα αυτή και σε λίγες μέρες θα έρθει και ο Νικόλας μας. Καλώς να έρθει το κορίτσι. Καταλάβατε? Έρχεται η Αυστραλέζα να ελέγξει τι πρίκα θα καρποθεί. Έρχεται για να γνωριστούμε. Να τη βγάλουμε ένα βράδυ έξω. Α, ξέχασα να σας πω. Εδώ θα μείνει. Τι? Ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Πότε θα σε ξαναδούμε τώρα πια? Πολύ σύντομα. Για λίγο πάω. Έτσι λέγαμε κι εμείς όταν ήρθαμε εδώ. Ναι. Λέγαμε 5-10 χρόνια να βάλουμε 2 δεκάρες στην άκρη. Τα 10 γίναν 20 και τα 20 μια ζωή. Καλέ, εγώ μπορεί να γυρίσω σε μια εβδομάδα. Αναλόγως τι θα βρω. Δεν μας είπες. Πού θα μείνεις? Το πρώτο καιρό σε ξενοδοχείο. Μετά βλέπουμε. Είπαμε, αναλόγως τι θα βρω. Εσύ κάτι πας να βρεις, αλλά δεν μας λες τι. Ας το, κορίτσι. Καλά κάνει και φεύγει. Σαν την Ελλάδα πουθενά. Πω, πέρασε η ώρα και έχω του κόσμου τις δουλειές. Βαλίτσες δεν έχω κλείσει ακόμα. Άντε, καλό ταξίδι, κόρη μου. Καλή τύχη. Να προσέχεις και μη μας ξεχάσεις. Είναι δυνατό να σας ξεχάσω? Άμα σε ξελογιάσει κάνας τυχερός. Ας τη μουρμούρα. Ωρα καλή κοκόνα. Γεια σας. Γεια.
Είσαι ευτυχισμένη? Θα πάει και ο πάνω. Ρωτάω αν είσαι ευτυχισμένη. Καλά, άσε, άμα είναι να το σκέφτεσαι. Όχι, είμαι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ίσως... Γιατί? Τι συμποδίζει να είσαι ευτυχισμένη? Έχω αγωνία για το ταξίδι στην Ελλάδα. Γιατί? Όλα θα πάνε καλά. Δεν ξέρω. Πάω σε άγνωστους ανθρώπους, χωρίς εσένα, χώνομαι. Η οικογένειά μου θα σε λατρέψει. Γιατί? Γιατί? Δεν έχει γιατί. Θα σε λατρέψει. Γιατί ο Άστας ή Άστας αποφάσισε να νοικοκυρευτεί και μάλιστα με μια γυναικάρα. Θεωρείς τον εαυτό σου γυναικάρα? Νικό, δεν θέλω να μείνω μαζί τους. Όχι. Πρέπει. Σε περιμένουν πώς και πώς. Δεν θέλω. Δεν θα νιώθω άνετα. Άλλωστε, σε ένα μήνα το πολύ έρχομαι κι εγώ. Αν δεν το μετανιώσεις. Τι είναι αυτό πάλι? Λέω, άνθρωπος είσαι, μπορείς ένα μήνα να με ξεχάσεις. Αν δεις ότι περνάει ένας μήνας και δεν έρχομαι, θα καταλάβεις. Ορίστε. Πλακίτσα, πλακίτσα, πλακίτσα. Ό,τι λογαριασμοί έρθουν, πλήρωσέ τους. Δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Με την τράπεζα έχω ξεπερδέψει. Μα αν έρθει ένα χαρτί από την εφορία... Μ' ακούς? Ναι. Δώσ' το στο θείο μου, ξέρει εκείνος τι θα κάνει. Τίποτα άλλο. Τι έχεις? Πού φεύγεις και μ' αφήνεις? Μου το κάνεις αυτό? Μας βλέπει ο κόσμος. Έλα, κοριτσάκι μου. Έλα, αφού είπαμε θα γυρίσω. Δεν θα γυρίσεις. Θα ερωτευτείς τον Γρηγόρη και θα μείνεις για πάντα.